Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. 5 Οκτώβρη, Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού. Ευχηθείτε μας λοιπόν χρόνια πολλά, γιατί το μεσημέρι η Υπουργός Παιδείας μας ευχήθηκε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά, πηγαίνοντάς μας για πολλωστή φορά, έχουμε χάσει το λογαριασμό στα δικαστήρια, επειδή αγωνιζόμαστε ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική. Χαιρετίζουμε λοιπόν και εμείς σήμερα τη μεγάλη μας σύσκεψη των συνδικάτων εν ώψη της απεργίας πανεργατικής και με βάση τις εξελίξεις. Λίγα πράγματα για το χώρο της εκπαίδευσης. Ένας μήνας κοντεύει να κλείσει, συνάδελφοι, με ανοιχτά τα σχολεία. Βάλτε τη λέξη λίγο εντός εισαγωγικών, ανοιχτά, γιατί δεν είναι όλα ανοιχτά ή τουλάχιστον δεν είναι πλήρως ανοιχτά. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 1.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι έξω από τα ειδικά σχολεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ίδια και για τα παιδιά τους. Και το Υφυπουργός Παιδείας, κυρία Μακρύ, σε παράσταση που έκαναν τα εκπαιδευτικά σωματεία μαζί με το γονεϊκό και αναπηρικό κίνημα, δήλωσε αναρμόδια γιατί τη μεταφορά, γιατί αυτός είναι ο λόγος, ο κύριος λόγος που δεν πηγαίνει στα σχολεία, δεν την έχει, λέει, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά το Υπουργείο Μεταφορών. Τα κενά υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατά χιλιάδες. Ήδη έχουν προσληφθεί 39.000 αναπληρωτές σε δύο φάσεις και τα κενά παραμένουν. Αυτό δείχνει και το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα της αδιοριστίας στην εκπαίδευση που συσσωρεύτηκε τα τελευταία 12 χρόνια. Παρά το ότι αναγκάστηκε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε κάποιους διορισμούς τα τρία τελευταία, κάτω από το βάρος των αναγκών αλλά και των κινητοποιήσεών μας. Η υποχρηματοδότηση στα σχολεία είναι τεράστια. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ευρώ για να ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων. Οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες και βεβαίως ζητείται για άλλη μια φορά να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς και ενίοτε και οι εκπαιδευτικοί. Άρα, η παρουσίαση που έκανε, η κατάσταση που παρουσίασε η κυρία Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση στην έναρξη σχολικής χρονιάς, ότι όλα καλώς καμωμένα, μάλλον αναφέρεται σε άλλη χώρα, σε άλλο χρόνο, σε άλλο τόπο. Τα σωματεία μας φυσικά δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Από την πρώτη μέρα και πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολεία, μπήκαμε μπροστά. Μπήκαμε μπροστά αναδεικνύοντας την πραγματική κατάσταση, τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί έχουμε το νου μας στο παιδί. Και γι' αυτό, με βάση αυτό, διεκδικούμε να λειτουργήσουν εδώ και τώρα επιτέλους πλήρως όλα τα σχολεία, να εξασφαλιστεί έκτακτη χρηματοδότηση για το δύσκολο χειμώνα που μας ετοιμάζουν και όχι μόνο, αλλά και γενικότερα για να καλυφθούν όλα τα κενά. Να μην υπάρχει εγκατακλείδη παιδί έξω από το δημόσια σχολεία και να μην υπάρχει σχολείο που να μην λειτουργεί με πλήρες πλέον ωράριο. Βεβαίως, παράλληλα με τις κινητοποίησεις που έχουμε κάνει και είναι πάρα πολλές στους Δήμους, στις περιφέρειες, στις διευθύνσεις, παραστάσεις του Υπουργείου Παιδείας και όχι μόνο, τα σωματεία μας, 19 σύλλογοι και ΕΛΜΕΣ, στις 30 του Σεπτέμβρη, πριν λίγες μέρες, παρουσιάσαμε σε κοινή συνέντευξη τύπου τη συνολική πρόταση που κατεβάζουμε σαν εκπαιδευτικά σωματεία για συλλογική σύμβαση εργασίας. Διεκδικούμε δηλαδή να ξεκινήσουν εδώ και τώρα ΔΟΕ και ΟΛΜΕ διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ώστε μετά από πάρα πολλά χρόνια να υπογραφεί για τους εκπαιδευτικούς συλλογική σύμβαση εργασίας με 20% αυξήσεις στους μισθούς μας, αλλά και με κάλυψη, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τα αιτήματά μας, των προτάσεων που καταθέτουμε, έτσι ώστε και τα λειτουργία και τα σχολεία να στηριχτούν και τα παιδιά να καλύψουν τις μορφωτικές ανάγκες, ιδιαίτερα και εν μέσω της πανδημίας, η οποία εξελίσσεται, άλλο αν με μία μονοκονδυλιά λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει, άρα δεν παίρνει κανένα μέτρο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί να ζήσουμε χωρίς να ψάχνουμε δεύτερη και τρίτη δουλειά. Μέσα στην πρόταση που καταθέσαμε και δημοσιεύσαμε, συνάδελφοι, δίνουμε αναλυτικά στοιχεία με πίνακες ποια είναι η κατάσταση στους μισθούς και γενικότερα στα προβλήματα των εκπαιδευτικών. Ένα παράδειγμα εντελώς χαρακτηριστικό. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός έχει χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα αριθμητικά στο μηνιαίο μισθό του 442 ευρώ, ο εκπαιδευτικός με 15 χρόνια υπηρεσίας 317 ευρώ και ο εκπαιδευτικός με 25 χρόνια 271 ευρώ. Και αυτά χωρίς την άνοδο το τιμό τελευταία, πληθωρισμό κτλ. Αυτό δείχνει πραγματικά πόσα χρόνια οι μισθοί μας έχουν χάσει την αξία τους
Γι' αυτό και έχουμε το φαινόμενο της προσπάθειας των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν συμπλήρωμα στην εργασία. Πόσο μάλλον οι ελαστικά εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, κλείνω, ιδιαίτερα οι αναπληρωτές και οι ενδιόριστοι, που είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται τεράστιες αποστάσεις. Όλα αυτά, δηλαδή η διεκδίκηση της ζωής και των δικαιωμάτων μας και πάνω απ' όλα η μόρφωση των παιδιών μας, γιατί τονίζουμε για άλλη μια φορά, έχουμε το νου μας το παιδί, απεργούμε τις 9 Νοέμβρη μαζί με όλους τους εργαζομένους και θέλουμε να κλείσουμε εκείνη την ημέρα τα σχολεία για να παραμείνουν ανοιχτά, πραγματικά ανοιχτά, το επόμενο διάστημα. Διεκδικούμε λοιπόν ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, σχολεία δημόσια, δωρεάν για όλα τα παιδιά, με τους εκπαιδευτικούς τους από την πρώτη μέρα. 9 Νοέμβρη απεργούμε και συνεχίζουμε τον αγώνα το επόμενο διάστημα.